Κύριε καθηγητά, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης γενικής συνέλευσης του ΣΕΒ, μιλήσατε για το ήθος το οποίο παράγει πλούτο. Θα ήθελα να μου εξηγήσετε πώς μπορούν αυτά τα δύο να συνδυαστούν, αφού μιλάμε για μια άλλη αξία όπως είναι το ήθος και κάτι τόσο πρακτικό όπως είναι ο πλούτος. Φαίνεται έτσι όπως το διατυπώνετε, ότι και εσείς ακόμα δεν το πιστεύετε και υπάρχει ένα πλήθος οικονομολόγων που φυσικά δεν το πιστεύουν. Ωστόσο, πρόκειται για μια θεμελιωδέστατη πραγματικότητα. Άμα έχετε έναν συνεργάτη, έναν συνεταίρο, ο οποίος σας κλέβει, δεν θα πάει κατά διαβόλου δουλειά σας, θα πάει. Να, λοιπόν, που το ανήθος φέρνει φτώχεια. Αν έχετε απέναντίας έναν συνεργάτη, έναν υπάλληλο, έναν αυτό που ο οποίος είναι ενθουσιώδης, εργατικός, τίμιος, ειλικρινής, δεν θα βγάλετε λεφτά, θα βγάλετε. Λοιπόν, αυτό είναι τόσο στοιχειώδες και καθημερινό. Δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν με αυτή την οικονομική πραγματικότητα. Και το ίδιο ισχύει βεβαίως και για τις επιχειρήσεις, σε ένα μεγάλο βαθμό. Ώστε μην ισχυριζόμαστε ότι δεν το ξέρουμε. Το ξέρουμε ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και εξάλλου βλέπουμε και επιχειρήσεις οι οποίες εξαιτίας του γεγονότος ότι είχαν μία ιδιότυπη αντίληψη περί τιμιότητας, μόνο τον πρώτο χρόνο χαίρονταν ή αν θέλετε τα πρώτα 10 χρόνια, δεν έχουμε ποτέ μεγάλες επιχειρήσεις με μεγάλο πλούτο που να έχουν μπορέσει ποτέ να είναι ανέντιμες επί πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Βέβαια, το κυριότερο είναι ότι εκτός από αυτή τη, ας την πούμε, θεωρητική εισαγωγή, έχουμε τη δυνατότητα, ας το πω, εμπειρικών αποδείξεων. Η πιο, ξέρετε, καραμπινάτη απόδειξη είναι η περίφημη ευθεία γραμμή, η οποία έχει βρεθεί από ποικίλους ερευνητές, ανάμεσα στη σχέση μεταξύ του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος πάρα πολλών χωρών και ενός δείκτη ηθικότητας, τον λένε στο βαρβαρικό ιδίωμα rule of law, που είναι η αντίληψη του δικαίου, ο σεβασμός των διπλανών, η συνέπεια κτλ. Όλα αυτά που είναι ηθικής κατηγορίας. Και είναι απίστευτο ότι σε αυτό το διάγραμμα ποικίλοι ερευνητές έχουν βρει μια ευθύγραμμη σχέση. Έχετε στον οριζόντιο άξονα ήθος και στον κατακόρυφο άξονα ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Μα τι άλλη αξία, τι άλλη απόδειξη θέλουμε ότι πράγματι υπάρχει αυτή η δυνατότητα της μετάφρασης. Και τέλος, δεν ξέρω αν θα στεναχωρηθούν πολλοί ακροατές σας, αλλά τι να κάνουμε, έχουμε και το αντίστροφο αποδεικτικό στην Ελλάδα. Ότι το 2001, το αν ήθος το δικό μας, που λέγαμε ότι φάμε, ότι πιούμε και ότι αρπάξουμε τώρα και δεν πειράζει τι θα πάθουν τα παιδιά μας με τα 10 χρόνια, διώξαμε το Γιαννίτση. Και δεν μπορεί κανένας να πει «Α, δεν ξέραμε», γιατί έφερε τόμους ολόκληρους. Όλος ο τύπος, όλα τα μου, όλοι οι Έλληνες, σχεδόν 1 εκατομμύριο διαδηλωτές κατεβήκανε, ξέρετε, κάτι. Και τελικώς και ο τότε πρωθυπουργός αναγκάστηκε να τον διώξει. Και έτσι, μετά, μέσα στο διάστημα 2001-2009, το 85% της αύξησης του δημοσίου χρέους οφείλεται ακριβώς στην κάλυψη από το δημόσιο χρέος των ελλημάτων των ταμείων. Το ανήθος έφερε φτώχεια. Λοιπόν, δεν υπάρχουν περιθώρια. Ξέρετε, για να μην μακρύνει ο λόγος, θα σας έλεγε και τον Δαρβίνο. Ο Δαρβίνος έλεγε μια ομάδα πρωτευόντων, χιμπατζίδες, ποιητικοί κλπ. Άμα δεν έχει εσωτερική συνοχή, το λέει η επιστήμη. Έχανε το λεγόμενο εξελικτικό πλεονέκτημα. Δηλαδή χανότανε. Δεν μπορούσε να πάει μπροστά. Έτσι λοιπόν υποστηρίζω ότι το ήθος πραγματικά φέρνει πλούτο και να το πάρουμε απόφαση. Πώς όμως είναι κάτι τέτοιο εφικτό σε μια χώρα που τα τελευταία χρόνια ο πλούτος σε μεγάλο βαθμό έχει δαιμονοποιηθεί? Αυτό είναι ένα φαινόμενο σχεδόν παγκόσμιο, αλλά πρέπει να πω ότι στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες λιγότερο ανεπτυγμένες είναι χειρότερο. Και οφείλεται, νομίζω, στο γεγονός καταρχήν ότι τα παραδείγματα των ανέντιμων επιχειρηματιών ήσαν πολλά και το κυριότερο ήταν αυτά που προβάλλονταν. Ενώ οι μυριάδες των έντιμων επιχειρηματιών που έφερναν πλούτο στη χώρα δεν προβάλλονταν, γιατί δεν ήταν πια σάρικα. Και εξάλλου διότι υπήρχαν προβλήματα κοινωνικής δικαιοσύνης και υπάρχουν στη χώρα μας οξύτατα τα οποία μας οδηγούν προς ένα είδος μιας συγκινησιακής τέτοιας, συγκινησιακού τέτοιου μίσους. Ωστόσο, δεν αλλάζει τίποτα
από την πραγματικότητα ότι κάποιος που να πάρει ευχή πρέπει να τον φέρει τον πλούτον προτού τον διανύμωμε. Και το μεγάλο εργαστήριο της ιστορίας έδειξε ότι αυτός ο κάποιος πρέπει να είναι μια πάρα πολύ ζωντανή ιδιωτική οικονομία με την επίβλεψη του κράτους. Δεν γίνεται αλλιώς, άρα ζήτω το επιχειρήν. Θέλοντας να μείνω σε αυτό που αναφέρατε και ανεπανερχόμενος και στην κουβέντα που έγινε κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ, κάνατε μεγάλη αναφορά στην καινοτομία ως τρόπο επίτευξης πλούτου για την Ελλάδα. Πιστεύετε ότι μπορεί να αποτελέσει το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα? Εμείς όπως έχουμε και τίποτα άλλο. Σαν πως έχουμε πεδιάδες απέραντες για να πουλήσουμε φθηνά αγροτικά προϊόντα, μήπως έχουμε κεφάλαια να τα πουλήσουμε, να ζήσουμε από τους τόκους, μήπως έχουμε φθηνή εργασία που όσοι είχαμε παλιά, τίποτα από αυτά. Άρα, τι μένει να έχουμε να πουλήσουμε? Καινοτομία, όπως είχανε και πουλήσανε οι πανφτωχοί Ινδοί και οι πανφτωχοί Νοτιοκορεάδες και τρώει λαός σας ψωμί. Αλλά για να αποκτήσουμε και πραγματική καινοτομία, τι χρειάζεται? Χρειάζεται μια εκπαίδευση με εντατικοποίηση των σπουδών, με εξειδίκευση, με αιμονή και να τα αφήσουμε τα αντιλαϊκά εκείνα αντίθετα τα οποία συμβαίνουν σε μερικά ελληνικά πανεπιστήμια. Βρισκόμαστε σε μια χρονική συγκυρία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα λίγες μέρες πριν τις εκλογές. Εκλογές παραδοσιακά σηματοδοτούν αλλαγές στη χώρα. Είσαστε αισιόδοξος για το επόμενο χρονικό διάστημα για την Ελλάδα? Είμαι βέβαιος ότι δεν θα σας ευχαριστήσω να σας πω ότι είμαι απεσιόδοξος, αγωνιστικά απεσιόδοξος, διότι έχω πολλές ενδείξεις που λένε ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας δεν έχει ακόμα αντιληφθεί τα πραγματικά αίτια της κατάντιας μας. Τα πραγματικά αίτια της κρίσης, της δίθεν οικονομικής, ενώ είναι αξιακή και μορφωτική. Επομένως, αν ομιγέννητο έχω δίκιο, τότε όποιες μεταβολές και να γίνουν στο πολιτικό επίπεδο, τελικώς στο κομματικό επίπεδο ήθελα να πω, θα συνεχίσουν να έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα. Ωστόσο, έστω και μία σταδιακή βελτίωση την βλέπω, δεν υπάρχει αμφιβολία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.